Καλησπέρα σε όλους, Νίβεξ στο μικρόφωνο. Είμαστε στο τουρνουά Tekken Tag 2 Top 8. Έχουμε φτάσει στους τελικούς 8. Έχουν τελειώσει 2 pool. Έχουμε φτάσει με τους 8 καλύτερους. Είμαστε στο πρώτο match, το οποίο είναι DJC με Michelangelo. Στα αριστερά ο Michelangelo, δεξιά ο DJC. Πρώτο round για το Michelangelo. Counter, δεν πήγε για launch, πήγε για ποκάκια. Μικα whiff, αλλά δεν είναι ακόμα ψιλοκρύοι οι παίχτες. Σπάμε τα μπαλκόνια, τα σπάμε όλα. Μπαίνει μέσα hop, στο hop kick. Παίζει επιθετικά. Α, τώρα πάμε λίγο σε πιο άμυνα. Αυτή η κίνηση που βουτάει ο Armor King έχει απίστευτα active. Ωραίο εδώ πέρα το unblockable, αλλά δεν βρήκε, έκανε side roll. Τον έχει τρελάνει στα low, δεν θέλει να σκύψει, πάει για τον πάρι. Δεν μασάει σκάτι λαβή. Jack Wanks τρώει το μπροστά προς τα ένα. Λαβή, θα βρει στον τοίχο λογικά, ναι, λίγο extra damage, έσκασε όλα τα low και το τελευταίο είναι combo. Δεύτερο round για Michelangelo. Τρώει το δεύτερο. Low Weaver, αλλά δεν το χρέωσε. Ωραίο το Phoenix. Ωπ, να δω το launch. Ωραίο το combo. Το τελειώνει και ωραία. Συνεχίζει να επιτίθεται. Σκούπα. Sidestep 2-1. Το μπλοκάρει λαβή. Α, πήγε την αλλαγή. Α, χρέωσε πολύ ωραία την αλλαγή. Bounce χωρίς, χωρίς tag assault. Ωραία η σκούπα να χρέωσει το πάτωμα που κάθεται κάτω. Wifari δεν χρεώνει. Πάει για λαβή, τη σπάει. Μπουκετάκια low. Για να ψω τρίγω. Oh, πιάνει πολύ ωραία το back roll. Ωραίο το combo. Μπαίνει με το tag crash. Ωραίο το counter εδώ. Το περίμενε πολύ ωραία και το τσίπησε με counter. Πρώτο game για το Michelangelo. Πάμε για αλλαγή χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο game μεταξύ Michelangelo και DJC. Έχουμε Armor Jack 6 και Jing με Wang. Οι δύο παρή Lord. Για να δούμε. Α, έχουμε και την έξτρα στολή Superman με το Jing. Να το Sigma. Είναι έξτρα για το Injustice Gods Among Us. Ωραίο το hop kick. Ωραίο το bounce, tag assault. Αχ, ήθελε λίγο να το υπολογίσει καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Λαβή. Πήγαινε το GP για τον backroll, αλλά δεν έκανε. Μπροστά προς τα 1. Πάλι wifi όμως. Ωραίο το μπροστά προς τα 2. Μπροστά προς τα 2 πάλι να χρεώσει την αλλαγή. Ωραίο το uppercut. Κόμπο, tag assault. Ωραίο. Τα μπροστά 2 μπλοκάρεται, χρεώνει. Δεν συνεχίζει γιατί χρεώνεται, ωραίο το διαγωνία πίσω 2. Ωραίο το tag crash. Τον έπιασε το backdash, δεν το τελείωσε το game, τώρα τελειώνει. Με 1-1. Οπό,
έχουμε κάτι, κάτι pause, αλλά δεν πειράζει αφού εντάξει δεν επηρέασε το game. Συνεχίζουμε, Τεγκασόλ, Λαβή, Ράιραν, Λαβή, αυτό είναι πολύ damage. Αυτό είναι ένα τέταρτο της ζωής, μην πω και δύο τρίτα, ένα τρίτο. Μάλλον είναι εύκολο για τον Μικελάντζελο. Δεν ξέρουμε όλους τους χαρακτήρες και του έρχονται πολλά πράγματα χωρίς να τα ξέρει. 2-0. Λοιπόν, Μικελάντζελο συνεχίζει top 4. Περιμένουμε τα bracket. Λοιπόν, να πω αυτούς που θυμάμαι ότι έχουν περάσει είναι Μέτζος, Μικελάντζελο, TJC που τον είδαμε τώρα, Νίβεκ, Βαν, Valentine. Και συνεχίζουμε στο επόμενο match, Armor Alex με Νίβεκ. Okay, λοιπόν, είμαστε στα top 8 στο Tekken Tag το 2. Επόμενο match είναι Νίβεκ εναντίον Armor Alex, νομίζω. Πάμε
Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κάτι παιδάκια συζητάνε για κάτι cartoon games. Λοιπόν, Mortal Kombat is good, bitch. Λοιπόν, Mortal Kombat. Anyway, λοιπόν, και ξεκινάει το επόμενο match. Νίβε καναντίον Armor Alex. Ναι, το... Λοιπόν, και ξεκινάει το match, είναι στις δύο νίκες. Τι πέιτ! Get ready for the next battle. Round one. Και ξεκινάει το match. Αρχίζει ο Νίβεκ και αρχίζει να τις μαλακίες του. For you. Και perfect. Όχι. Πρέπει να έφαγε λίγο chip damage ο Νίβεκ. Το πρώτο round convincingly πάει στο Μάριο. Μεγάλη πρέσα από τον... Ωραίο το tag throw. Για να δούμε. Έπαιξε το διαγώνιο πάνω τρίγωνο για να φύγει από τη γωνία. Ρίσκι. Πολύ ωραίο το Άιζο εκεί. Στόμπς. Φρεώνει απίστευτα ο Μάριος. Μαλακή ήταν στη γωνία. Έπρεπε να το είχε πάρει χαμπάρι ο Άρμορ. Ωραίο το κόμπο. Θα το πάει γωνία. Πολύ ωραίο το γουλκάρι από τον Ίβεκ. Δεν τιμωρεί εκεί. Σπάει τη λαβή. Και 2-0 στα rounds. Σάιτς απαλά, χρησιμοποίησε σάιτς από τη λαβή εκεί ο Armor Alex. Γουλφάρει το κόμπο ο Μάριος. Wow, τι... Και το game πάει, το πρώτο game πάει στον Νίβερ. Get ready for the next round one. Fight. Για να δούμε, μπορεί να κάνει κάποιο κάμπακο. Ο Armor Alex, Phoenix Master από τον Ivek. Demolition Man, δεν κάνει Wall Splat εκεί. Τώρα θα κάνει όμως. Ωραίο το κόμπο. Λαβή τον βγάζει από τη γωνία, χωρίς λόγο και χωρίς πάθος. Και για... δεν τον νοιάζει, Phoenix Master. Ωραίο το sway εκεί. Πρώτο όκι. Πολύ ωραίο το κόμπο από τον Ivek. Phoenix Master. Πήγαινε για κι άλλο Phoenix Master. Counter. Λάθος κουμπιά από εκεί. Ωραίο το throw break. Ωραίο το ISO. Δεν έχει να λέει, το game θα γυρίσει, αλλά λάθος εκεί από τον Armor και match point για τον Nivek. Ωραίο το low party. Τον Baitar εκεί με τον Demolition Man. Και αυτό ό,τι να είναι. Ωραίο το όκι.
Κρατιέται ακόμα ζωντανός ο Άρμορ. Ωραίο το throw break από τον Ήβε και Phoenix Muscle. 2-0. Ένα σχόλιο από τον Νίβεκ. Νίβεκ. Phoenix Master δύναμη. Συνεχίζουμε στο επόμενο match που δεν ξέρω ποιο είναι. Περιμένουμε οδηγίες. Να πούμε ότι είχαμε πολλές απώλειες. Δεν ήρθε ούτε SV. Ο Μιγγέλ είναι εδώ, αλλά άργησε να έρθει. Ο Μιγγέλ δεν παίζει τέκεν, το έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Και καλά κάνει κατά την γνώμη. Γκρίνιες. Ρε φίλε, λογικό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι το τέκεν, το tag έχει πολύ διαφορετικό σύστημα και πολλά πράγματα που είναι αυτό διαφορετικά. Αυτό ισχύει, έχεις πολλά να κάνεις, έχεις πολλά στο μυαλό σου ρε παιδί μου και... Και χάνεσαι, είναι εύκολο, είναι εύκολο. Δηλαδή ενώ στο Tekken 6 έχεις μόνο να σκεφτείς το rage και τη ζωή σου, τώρα έχεις να σκεφτείς δύο rage, τη ζωή του άλλου, το rage του αντιπάλου. Το damage που υπάρχει πλέον στα combos. Ναι, γιατί πριν, εντάξει, 2 και κάτι, τώρα είναι 1,5 combo. Είναι πολύ το damage. Και εσύ ότι αν κάνεις λάθος tag. Τα λάθος tag είναι free launch όλα. Αυτομάτως free launcher. Λοιπόν και πάμε στο επόμενο match τώρα, στο οποίο είναι Iron Bullet, η σιδερένια σφαίρα. Iron Bullet. Okay. Ή αλλιώς σιδερένια σφαίρα. Ή αλλιώς rubber bullet. Η αυτονόητη σφαίρα. Ή αλλιώς απλά μια σφαίρα. Μαζί. Εναντίον Valentine. Εναντίον του Valentine. Του Jill Valentine. Για να με αυτό θα είναι ενδιαφέρον μάτς. Α ναι, ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Ο Bullet είναι Street Fighter'ας. Ο Bullet είναι fan του Tekken, είναι κυρίως Street Fighter'ας. Μας έκανε τη τιμή και ήρθε. Θα τιμήσω και εγώ το Street Fighter. Ναι, εννοείται. Παίζει από τα παλιά, από τα αρχικά series του Tekken. Αλλά κάπου στον δρόμο χάθηκε. Ξενέρωσε με κάποιες αλλαγές του μηχανισμού, γιατί... Ναι. Κάποιες αλλαγές του μηχανισμού... Βασικά από το 3, που είχε απλά juggle χωρίς τοίχο, πήγαμε στο 4 με διαφορετικά συστήματα. Και λιγότερα κόμπο, μετά στο 5 βάλαμε τείχους που είχε και στο 4 βασικά. Μεγαλύτερα juggle. Μετά το ισορροπήσαμε στο DR. Μετά στο 6 τα γαμίσαμε. Τι ναι, λες. Λέω για τη διαφορά στα Tekken, παιδί μου. Α, ναι. Και τώρα στο tag έχουμε απ' όλα. Κοίτα, δηλαδή είναι πίτα απ' όλα. Το παιχνίδι θέλει patching. Σε αρκετά πράγματα. Ναι, αλλά τι να πρώτο κάνεις patching. Η αλήθεια είναι. Τι να πρώτο κάνεις. Πρώτον και κυριότερο είναι το damage. Σε γενικό βαθμό. Δεν θα είναι μόνο τέκεν, για συγκεκριμένου χαρακτήρε. Γενικά να πέσει το παιχνίδι, πάει να γίνει Marvel. Μην ξεχνάμε. Πλάκα. Μόνο που θα χρειαστεί λιγότερα κουμπιά. Γιατί το Marvel πρέπει να πατά 15 εκατομμύρια κουμπιά. Λιγότερε κινήσει. Ναι. Τέλος πάντων, ωραίο το tag throw εδώ. Για να δούμε. Ο Van ξεκίνησε ένα ωραίο κόμπο. Ωραίο το bounce. Ωραίο το wall breaker. Πήγε για σλάτ στον τοίχο. Ναι. Ο Bullet είναι σε λίγο δύσκολη θέση εκεί. Κακό το. Βασικά δεν μπορούσα να το είχε εκμεταλλευτεί καλύτερα, αλλά. Τέλος πάντων. Ωραίο το throw εκεί. Και το πρώτο round πάει στον Βάλ. Χρόνια, ωραία το launch. Ω, εδώ πέρα άμα τον έφτανε κανονικά θα τρώγε launch γιατί η στάση τη Άννα είναι πολύ υπουλή. Είναι high, είναι low crash. Λαβές low είναι. Κράσ. Και έλαβες. Δεν το ξέρω. Το πιάνει και το πετάει από την άλλη. Έχει counter λαβή. Reversals λαβές. Έχει reversals λαβές. Ωραία εδώ πέρα το setup για το back roll. Το κόμπο και το δεύτερο round πάει στον Val. Για να δούμε. Άμα παρατηρήσεις ο Haurang κουνιέται στο ρυθμό της μουσικής. Είναι τρανσάκιας και ο Haurang. Ναι. Αυτό είναι scene στο block.
Πρέπει να το σκύβεις, είναι high. Ouch. Και convincingly το πρώτο match πάει στο Val. Get ready for the next battle. Για να δούμε. Διεκδίκησε. Θα βλέπεις τα πόδια του. Ναι. Ωραία εδώ πέρα το tag launch. Αυτό θα πονέσει. Ωραία φίλε. Εκεί είναι συν και εκεί συν είναι. Παρφέ. Σερβίρε παρφέ σοκολά. Το ίδιο tag launch. Ναι. Bounce. Ωραία το bounce. Ωραία το combo. Wall throw. Μάρτουκ. Και εμένα πρέπει να μου σπάσουν τα δάχτυλα για να το κάνω. Δεν να κάνουμε, θέλει σκύλο ο Kings. Ναι. Ωραίο το block. Πήγε για τη load. Ένα execution error. Reversal. Ωραίο το reversal. Ωραίο το tag crash. Ωραίο αυτό. Η Άννα έχει παντού. Παντού για σπλάτ. Ναι. Παντού για σπλάτ. Ναι. Όλες οι κινήσεις τελειώνουν με ένα σπλάτ. Στον τοίχο είναι πολύ δυνατή. Ναι. Ωραίο το size και το launcher. Ένα-δύο. Ένα και δύο. Αυτά είναι high, high, high νομίζω, ε. Ναι. Όχι, είναι mid, high, high. Mid είναι το πρώτο. Ναι. Διαγώνια ένα... Ναι, κάνει jail όμως. Ναι. Κάνει jail. Το τρίτο δεν κάνει jail. Oh. Πω, κοίτα το range. Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Ναι. Αυτή η κίνηση, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει hitbox στα startup. Και όταν τελειώνει, έχει απίστευτο hitbox. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το μπροστά μπροστά 4 της Άννα. Πολύ κοντά να πάρει το παιχνίδι και το παίρνει. Δίνουν τα χέρια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την... Ευχαριστούμε πολύ για τον Πούλετ. Είναι στην Παντεράζη. Πολύ ωραίο το event, παιδιά, και εγώ στο Fighter Rush, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και μπράβο στα παιδιά του Tekken. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Iron Bullet. Οκ, το επόμενο match... και στο τελευταίο match... Είναι ποιος τώρα. Για... για παίρνει. Λίο Μέτζος. Λοιπόν, και πάμε... Στο τελευταίο μάτς για τα top 8, μετά θα συνεχίσουμε με top 4. Μέτζος, ο γατογητευτής, με King και Armor King. Ο Λίο νομίζω είναι η πρώτη του συμμετοχή σε τουρνουά. Έχει ξαναπαίξει. Πρώτη φορά που το βλέπω top 8 τότε. Καλησπέρα Μιχελάντζελο. Λίο. Τους κρατάμε undercover. Γιατί τους ψάχνουν από Αμερική και Κορέα για... γι' αυτό μάλλον τον έχω ξανακούσει ίσως. Πάμε για button mapping. Get ready for the next battle. Στις δύο νίκες. Όλο το top 8 εκτός από τους grand final που είναι στα 3. Ποιοι είναι οι χαρακτήρες του Λίου? Large Demeter. Δεν κατεβαίνει από την οικογένεια πιο κάτω, έτσι. Γενικά όπου κυλάει αίμα μισήμα είναι δύναμη. Καλά, ο Lars δεν είναι δύσκολος. Το Wave Dash ουσιαστικά θέλει προπόνηση, αρκετά. Ναι. Ισχύει. Πω, πολύ δυναμική αρχή. Λάθος εδώ. Ωραίο.
Ναι. Πολύ μεγάλα βαντάζ για αρχή. Δεν χρεώνει. Low. Ο τρώει το launch. Bounce δεν κάνει tag assault. Ναι. Αλλά πρέπει να αλλάξει. Ωραία, ασφαλές. Ακτίνα. Από το πουθενά. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πετύχει κάποιο counter. Να παίξει προσεκτικά. Ωραία. Πρώτο μάτς για το... πρώτο round για το Λίο. Wow. Πρώτη φορά το βλέπω το animation αυτό. Ωραία τα πατήματα. Σόρν είναι trademark και δεν μπορώ να μην το κάνω. Πέρασε από κάτω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Έχει μεγάλο pushback. Να δούμε πρώτο κόμπο. Αχ, εδώ έγινε αλλαγή της κάμερας και μπέρδεψε το... Είναι πολύ περίεργο αυτό. Δύο λαβή. Αχ, ωραία η σκούπα εδώ. Μπορούσε να προλάβει και counter. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το wave punish. Ήθελε να πιέσει. Καλά έκανε. Από τη μία να... Ναι. Ήταν ρίσκο. Ωραίο το κόμπο. Έχει μείνει με το 1 τρίτο της ζωής. Τώρα πολύ πιθανόν να τελειώσει. Και το παίρνει πολύ όμορφα. Final round. Ναι. Δεν είχα δει να πω την αλήθεια τον Λίο να παίζει. Ήταν σε άλλο όμιλο από μένα. Α, πολύ καλά. Έκανε την πολύ καλή επιλογή να μην βάλει τον King για να μην πάλει Rage ο Devil. Πολύ καλή επιλογή. Ναι. Όπα, εδώ ένα λαθάκι. Ναι. Όπως και να το κάνεις. Ωραίο εδώ πέρα το σήκωμα. Πολύ ωραίο. Άμα δεν κάνει όχι. Ήτανε πολύ τυχερός που δεν άλλαξε. Πολύ τυχερός. Κανονικά η πιο ασφαλή επιλογή ήταν να κάνει τα κεράσο μέτσος. Έπρεπε να κάνει, δεν συμφωνεί και ο ίδιος. Ισχύει, ισχύει. Κανονικά θα πρέπει να έχει τελειώσει το κόμπο. Ξέρεις τι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε τουρνουά, άγχος κλπ. Ότι χάνονται πολλά κόμπο. Πρέπει να πέσει πολύ ήρεμα. Ναι. Ναι. Σάιτ Μπάγκτας ανάλογα το που βρίσκεται μπορεί να τιμωρηθεί το τάκρας. Αυτό είναι αλήθεια. Και εκτός αυτού, άμα μπορείς να πεις με rage γιατί να μην το κάνεις. Να μην χρησιμοποιείς το τάκρας, αλλά χρεώνεσαι. Ναι, θες να βγεις από το setup ουσιαστικά. Ναι. Ωραία λαβή εδώ, ξεκινάμε με λαβή το δεύτερο. Αχ, πήγε για λαβή στην πλάτη εδώ. Low σε low, ε. Εδώ πέρα γιατί. Α. Πολύ ωραίο εδώ το wave punish. Δεν έχασε το κόμπο. Α, λίγο πιο γρήγορος να ήταν, θα μπορούσε να το χρεώσει. Λάθος χρέωμα από το μέτζο. Δεν χρεώνει αυτό. Εδώ πέρα πρέπει να έχει χρεώσει με hop kick. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι από το Tekken 6 στο Tekken Tag 2 δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα evade του Lars. Τα έχουν κρατήσει ίδια. Χρεώνονται ένα που δεν χρεωνόταν. Ναι, πέρα από αυτό δεν έχουν αλλάξει κάτι. Ωραίο το site 2-1. Ναι. Ναι. Πήγε για Capital Punish να τα λάβει τον βρήκε. Προσπαθεί να μπαιτάρει ο Μέτσος. Ωραία σκούπα.
χρησιμοποίησε τη μαγική κίνηση, το hop kick. Wow. Και πάει για match point ο Λίο. Προσπαθεί να παίξει λίγο πιο αμυντικά. Πιέζει ο Λίο. Φαίνεται να έχει προβληματιστεί λίγο ο Μέτζος. Σπάει, όχι δεν σπάει. Αλλάζει, μπαίνει με Ray το Armor. Ωραίο το uppercut εδώ. Πέρα το χάλασε λίγο ο τείχος. Κάνει λάθος αλλαγή. 1/4 της ζωής έξω. 3-4-2. Ωραία βουτιά εδώ. Εδώ έπρεπε να τιμωρήσει. Ωραία εδώ. Και όμως, εδώ έπρεπε να κάνει... Α, όχι. Έχανε σίγουρα... Ναι. Αλλά... Έχανε όπως και να έχει και τάγκρας να έκανε. Ήταν τόσο λίγη ζωή που το κάτω πέρας κρατσίες προλαβαίνει να χτυπήσει πριν το τάγκρας. Ναι. Ναι. Πρέπει να το πάρει λίγο δυνατά άμα θέλει να νικήσει. Να το πάρει λίγο σοβαρά ώστε να τελειώσει. Ναι. Ωραία η λαβή εδώ. Πρέπει να αλλάξει. Ωραίο το σπάσιμο της λαβής. Αχ, το περίμενε πως και πως να αλλάξει ο Μέντζερ. Ωραίο εδώ πέρα, πρέπει να πάει για το τοίχο. Δεν το κάτσε καλά, δεν πειράζει. Περνάει από κάτω, οκ. Okay. Πρέπει να αλλάξει ο Devil Jin. Να αφήσει τους ηρωισμούς. Ωραία, Lars με Rage. Ωραίο το σπάσιμο. Όπου εδώ πέρα, κάτι λάθος έγινε. Τώρα ήταν σωστή στιγμή. Τώρα το πέταξε σωστή στιγμή. Να. 2-2. Οπ, λαβή. Για να δούμε πώς θα πάει εδώ. Θα είναι τυχερός. Πονάνε πολύ. Πω. πρέπει να πατήσει κάτι. Δεν έχει άλλο. Έκοψε λίγο. Σχεδόν μισή ζωή έξω. Πολύ δυναμικός τώρα ο Μέτζος. Ναι. Λογικό. Και τελειώνει με Άιζο. Πολύ ωραίο comeback. Το ήταν πολύ ωραίο comeback. Ναι. Να πω την αλήθεια, περίμενα να ήταν πιο πολύ υπέρ του Μέτζου. Αλλά έχει μπει δυναμικά κι ο Λίο. Πάμε στο τελευταίο match για αυτούς. Ωραίο το χρώμα, πολύ ωραίο. Και εδώ πέρα είναι η λαβή του τοίχου. Ωραία επιλογή. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να ρολάρει. Γιατί άμα δεν ρολάρει θα φύγει perfect. Πρέπει να χαλαρώσει λίγο το πω. Χρεώνει πολύ ωραίο και ο Μέτζος. Ξανά πάλι το ίδιο κόμπο, τη ίδια φάση. Θα ξαναπάει για το λόγο. Την περίμενε την αλλαγή. Πρέπει τετράγωνο ή τρίγωνο να παίξει κάτι random. Έκανε διαφορετικό για να μην το σπάσει. Ωραίο εδώ πέρα το counter. Τον έχει πιέσει πάρα πολύ. Δεύτερο perfect στη σειρά. Πρέπει να αλλάξει λίγο στρατηγική ο Λίο. Ωραίος. Ωραία, για πάμε τώρα. Όχι, βρέα, πάει για το στάνταρ μπρος πίσω τρίγωνο, μπρος πίσω 2-1. Είναι το άγχος τώρα. Ωραία, γιατί κάνει αυτό, τι πάει να κάνει με τα electric. Επειδή είδα το ίδιο. Ναι, είδα το ίδιο λάθος δύο φορές γι' αυτό. Όχι. Α, δεν το χρέωσε όσο θα δω. Α, okay. Πολύ ωραίο το χρώμα στο tag.
αλλά δεν του βγαίνει το χρώμα. Ωραίο το χόπτι, πολύ κομβικό σημείο. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Wow. Ανατροπή από το πουθενά, τελευταία στιγμή. Μετά από ένα μάτς και δύο round. Μετά από... αγχώθηκε, αγχώθηκε στο τελευταίο γύρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στους top 4, όπου έχουμε Μέτζο, χωρίς συγκεκριμένη σειρά, Μέτζο, Νίβεκ, Βαν, η Βαλεντάιν και Μικελάτζελο. Και Μικελάτζελο. Τώρα θα δούμε τα ζευγάρια ποιοι είναι. Πω, τι μάτς ήταν αυτό το τελευταίο. Μετά από ένα μάτς δικό του, του λέω, και δύο round, άλλαξε ψυχολογία εντελώς του Μέτζου και τα πήρε όλα. Δεν άφησε να πάρει μπαλάκι μετά. Ήταν εντυπωσιακό, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν... λοιπόν, τώρα είμαστε στους top 4. Περιμένουμε να ακούσουμε τα ζευγάρια. Δέχεται κάποια συγχαρητήρια ο Λέο για την απόδοσή του. Αν και τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε στο Μικελάντζελο Νίβεκ. Λοιπόν, είμαστε στους top 4, ξεκινάμε το πρώτο match. Είναι ο Νίβεκ εναντίον του Μικελάντζελο. Θα φτιάξουν τα κουμπιά τους πρώτα. Δεν νομίζω ο Νίβεκ να παίξει μελό. Οπότε μάλλον θα πάμε character select. Και παίρνει το first blood, όπως λέει και ο Ντάνι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, φίλε μου Μέτζο. Καλησπέρα, φίλε Ντάνι. Tekken Tag Tournament 2. Hopkick Tag Tournament 2, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς να πω τρεις μεγάλες απουσίες. SV. SV, ναι. Fox. Και Ζαχαρίας. Ζαχαρίας, 4 ώρες και Hidan. Και Hidan. Αν και Hidan έχει δηλώσει ότι δεν παίζει πλέον Tekken. Εντάξει, αλλά παρόλα είναι αυτά ακόμα δυνατός, είναι ακόμα δυνατός. Ναι. Μεγάλο φαβορί σήμερα ο Νίβεκ. Ναι, ναι. Και ο Νίβεκ και τρεις διεκδικητές, ένας εκ των οποίους είσαι και εσύ, ναι. Μέτζος, ναι. Ούτε, Μέτζο. Ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ. Μικελάντζελο και Βαν. Ναι. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα έχουμε το πρώτο μάτς είναι τώρα, Νίβεκ εναντίον Μικελάντζελο. Νίβεκ Μικελάντζελο, για να δούμε.
Νίβεκ παραδοσιακά με Μπράιν και Πολ. Κλασικές αξίες. Μικελάντζελο, Armor King, Jack λίγο πιο βαρέων βαρών. Jack είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Πιστεύεις είναι καλός, ε. Ρε φίλε, το έχουν ανεβάσει τόσο πολύ. Το range του είναι πάρα πολύ deceiving. Πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει. Ήτανε πάντα deceiving το range του Jack και είχε και πάντα πολύ καλό διαγώνια 2, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ισχύει. Για να μην έχει ξεκινήσει το μάτς, έχει πει πολύ δυνατά εδώ ο Νίβεκ. Α, δεν είναι περίπτωση να κάνει το τρίτο. Falling leaf και στον τοίχο και bounce και combo και ground combo και όλα. Όλο το πακέτο από τον Νίβεκ, έχει πάρα πολύ damage από τον ball. Ο Μέτζος μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν. Για τη διακοπή. Αυτό το τέφι στον τοίχο πονάει πάρα πολύ γιατί ναι. Και follow combo μετά. Το wall splat που έχουν αυτοί οι δύο είναι πραγματικά δυνατό. Ο Νίβεκ έχει επιλέξει σοφά για αυτό το game. Whiff πάλι. Ωραία η λαβή από τον Armor. Θα πρέπει να αλλάξει όμως εκεί. Το διακινδυνεύει. Τυχερός. Ωραίο το tag εκεί. Ναι, ναι, πολύ ωραία αλλαγή. Ωραίο το κόμπο εδώ από τον Νίβεκ. Μπαίνει στα scene, αρχίζει τα mix-ups. Αλλά Brian, έχουμε ένα βλάκα τώρα εδώ πέρα που θα κάτσει εδώ. Για να δούμε. DJC εδώ πέρα. Στα Dex. Ναι. Για να δούμε, ο Νίβεκ ψάχνει μια ευκαιρία για ένα κόμπο. Πολύ ωραίο το reversal εκεί. Ωραίο το λεουπάρι και μάλλον όχι, πήγαινε για whiff. Το whiff. Για να δούμε. Είναι σε δύσκολη θέση ο τέτοιο, whiff πάλι. Οπ. Φίλε, υπάρχει, έχει βγει ένα game που λέγεται dive kick. Dive kick. Dive kick, ναι, και έχουν μόνο dive kick όλοι οι χαρακτήρες, τίποτα άλλο. Θα βγάλουν ένα game Phoenix Master. Είναι όπως είναι το Tekken, είναι όλοι ψεύτες και εκεί. Για να δούμε, 1-0. Ατυπώ τελείως, ναι, ναι, ναι. Να κάνεις Phoenix Master και να χάνεις συνέργεια. Για να δούμε. Για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Get ready for the next. Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αν βγει τέτοιο game ο Νίβεκ θα είναι ο μόνος που δεν θα το παίξει. θα είναι broken του Νίβεκ, θα κάνει damage. Για να δούμε. Πολύ ωραίο. Τώρα κοιμήθηκε ο Θεός, δεν ξέρω τι έγινε. Το damage είναι εμετικό απλά. Έχουμε κάτι φωνές εδώ. Perfect. Ο Μικελάντζελο κέρασε 2 μπάλες παρφέ σοκολάτα τον Νίβεκ. Αλλά ο Νίβεκ σοβαρεύτηκε. Ανταποδίδει με ένα κόμπο απίστευτο. Κάτι κάνει τώρα εκεί, δεν ξέρω. Τεστάρει το jump. Πολύ ωραίο το wave dash εκεί. Demolition man. Κόβει πολύ όμορφα εκεί το Capital Punishment, αλλά μάλλον δεν θα το ήθελε. Ο Whiff δεν... Whiff! Για να δούμε, βάζει τον Brian μέσα πίσω στον Tari. Θα δούμε κόμπο υπιστικό μου φαίνεται τώρα. Yep. Και πόνος. Πόνος. Αίμα δάκρυα και υδρότας. Βάζει τον πόλη για σιγουριά. Ο Brian είναι cyborg, ναι, στο story του Tekken. Ο Jack είναι... Jack. Ναι. Ο Νίβεκ για πρώτη φορά στα χρονικά της καριέρας του ως pole player έπαιξε το πίσω χ. Είναι πραγματικά εμπιστικό αυτό που είδαμε. Για να δούμε. Ωραίο το whiff punish εκεί. Ο Νίβεκ τρολάρει, χάνει live μόνος του.
Ναι, ναι. Πολύ ωραίο το tag combo. Θα πονέσει αυτό. Αμάν Παναγία μου. Δεν έχει να λέει. Ο Πολ θέλει να έχει rate. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτό το βίντεο πρέπει να το στείλουμε στην Άμκο. Απλά τελείωσε. Αυτή είναι η ιστορία του Πολ. Αυτή εδώ ακριβώς. Ωραίο το χρέωμα εκεί. Demolition Man. Εκεί τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αυτό κανονικά είναι mid, δεν είναι. Ή high. Του Πολ το ένα. Για να δούμε. Ο Μικελάντζελο έχει πει αγριεμένος όμως μέσα. Το damage είναι... Αλλά δεν έχει να λέει. Τώρα μπήκε ο Πολ. Α, δεν έχει να λέει, Phoenix Master. Δεν χρεώνει. Έβαλε τον Brian τώρα. Και τελείωσε. Με ένα εντυπωσιακό κόμπο τελειώνει το μάτσο ο Νίβεκ και πάει στα Grand Finals. Εννοείται. Όντας Phoenix Master, ο Πολ το έχει από το 2. Και την είχαμε ακούσει αυτή την ιστορία. Από το 2. Από το 2, που ήταν πόσο χρονών? 25. 25, το έχει από εκεί. Λοιπόν, τώρα το επόμενο μάτς είναι... Νομίζω το επόμενο μάτς τώρα πρέπει να είμαι εγώ εναντίον του Βαλ. Λοιπόν, μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο match. Μέτζος με Valentine. Παίξανε και πριν. Αυτό το match έγινε και πριν. Έχασε ο Μέτζος. Έχασε 2-1. Μετά από αλλαγή σε Ζαφίνα. Το μυστικό όπλο του Valentine. Ναι. Άλλαξε Ζαφίνα. Όχι. Δεν γνωρίζουμε. Καλά, νομίζω ότι είναι ο πιο καλοφορεμένος ο Valentine. Μακράν. Ο πιο πίσιμο σήμερα. Κάποιο ψάξιμο γίνεται. Ψάχνουμε το 3, το 2, το ενδιάμεσο. Στο cutstones, για την άλλα λέμε. Στο cutstones, στο low κάνει αυτόματα hop kick και λαβές της κάνει reversal. Get ready for the next battle. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τα κουμπιά και μετά θα ξεκινήσουμε καπάκι. Welcome to Greece. Δεν χρειαζόμαστε κίνηση για αρχή, δεν χρειαζόμαστε... Yeah. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Λοιπόν, και ξεκινάμε σε 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, το δεύτερο μάτς για τους top 4 για να δούμε ποιος θα περάσει τους Grand Finals. Ωραίο το πρώτο κόμπο. Wifari, όλα στην πλάτη. Πέρασε από πάνω για κάποιο λόγο. Αχ, εδώ πέρα το χάσε το Capital Punishment, το κόμπο. Wow. Μπαίνει Armor με Rage. Αραραρ. Ωραίο το Capital Punishment, νομίζω αυτό χρεωνόταν μείον 10. Ωραία συνέχεια εδώ, πολύ έξυπνο το counter. Αλλά δεν το τσίπησε το κόμπο.
φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Oh, που σταμάτησε το bar στην αρχή, το reversal. Τον σήκωσε, bounce. Α, κάπου το έχω στο κόμπο. Oh, πρέπει να αλλάξει. Όχι, άμα το κάνεις σωστά το κόμπο, λογικά έχει τελειώσει. Α, όχι, έχει ακόμα. Αλλά καλά, τον τρόπαρε κιόλας, του πέσε. Το κόμπο. Τρόπαρε, drop. Και τώρα λογικά. Πρώτο round για το Major. Εδώ μένει σε crowds, άρα wifi'ρουν το χρώμα. Ωραίο. Oh, για να δούμε, θα το βγάλει το κόμπο αυτή τη φορά. Ναι, το βγάζει και έξω μισή ζωή. Άρα. Κάνε εδώ πέρα όλα τα string. Ωραία, έλαβε για να αλλάξει armor king. Συνεχίζει να έχει rage June. Ωραίο το giant swing εδώ. Πρέπει να ρολάρει, γιατί δεν ρολάρετε. Το ξέρω να δεν πατάνε στο χρόνο. Λοιπόν, εδώ άμα δεν τροπάρει το κόμπο, ωραίος. Πολύ ωραίο, αχ, το χάσε εδώ. Πήγε σε cutstones για λαβές ή για low. Ωραίο το running. Ναι, το running του... Wow, εδώ πέρα το έφαγε το καθυστερημένο. Το running του armor, ναι, βγάζει χλέπα. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό το πράσινο. Ωραίο εδώ πέρα το mix up. Προσπαθεί να φάει το χρόνο και πολύ καλά κάνει, λογικά κέρδισε. Και με KO στο 0. Εδώ, άμα δεν κάνουμε quick roll, θα παθαίνουμε. Το μπλόκαρε, πολύ ωραίο εδώ, αλλά δεν το συνέχισε σωστά. Κόμπο από το μέτσο, πάει για mid λαβή. Δεν σπάει τη συνέχεια. Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει τον έλεγχο ο Μέτζος. Για να δούμε. Αλλάζει πολύ σωστά. Δεν χρεώθηκε πολύ το, η αλλαγή του. Ω, γιατί που ήρθα εδώ. Ποιος ξέρει. λογικά εδώ πρώτο round για τον Van Aka Valentine, το κουστούμάτο μας. Λοιπόν, πάει πολύ καλά. Δεν πρόλαβα το χρέος πριν γίνει να το τσιπήσει. Τώρα εδώ πέρα το πιάνει το κόμπο, πολύ ωραίο. Δεν κάνει tag assault για να μην χάσει το rage. Wow, πολύ ωραία κίνηση από το Constance. Πήγε να τσιπήσει back roll, το ξανακρατάει δίπλα, ωραίο το μπροστά 4. Δεν κάνει tag assault, κακός γιατί θα το είχε πάρει το match. Για να δούμε θα κάνει τώρα την αλλαγή ο Μέτζος. Αχ. Whip. 2-2 τα μπαλάκια. Για Μέτζο και Βαν. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία επιλογή. Γιατί να μην σ' αρέσει γι' αυτό. ναι. Καλά να το δεις εδώ. Άμα το κάνεις άντρα, είναι λίγο θέμα. Φοράει μάσκα, δεν μας πειράζει. Λοιπόν. Με λιγότερο από μισή ζωή και οι δύο χαρακτήρες. Και τρώει το launch. Πρώτο game για το Μέτζο.
Θες να σου πιάνει τα στρίγκο το χάι. Λοιπόν, και βλέπουμε τρελή αλλαγή για το Van και γυρίζει σε μισέ Λάνα. Τέταρτο κοστούμι ήταν λίγο πιο αποκαλυπτικό. Και αυτά ποδάκια δεν είναι στο τέταρτο κοστούμι. Το μαγιουδάκι το κόκκινο. Αυτά μπορούμε να βγουν φτιαγμένα από το φίλο μας τον Μπούρακα. Ναι. Get ready for the next battle. Λοιπόν, και κάνουμε σε αλλαγή μισέ Λάνα. Και ξεκινάμε. Ωραία εδώ πέρα, δεν ξέρω πως βγαίνει καν αυτό. Τα αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, αυτή η βουτιά με το χέρι του Σούπερμαν. Κόμπο. Είναι με λίγη ζωή ο Μίτσος, πρέπει να αλλάξει. Το τσιπ πάει πολύ ωραία στο back roll. Και πρώτο round για το Valentine. Yeah. Ωραίο το running. Ένα. Ωπ, ωραίο το launch. Ωραίο το κόμπο. Το πλησιάζει κοντά στον τοίχο. Δεν κάνει καν τα crash. Δεν τη χρεώνει την αλλαγή. Ouch, εδώ πονάνε ό,τι. Όλα τα ποκάκια πονάνε στο raid. Κόμπο. Ωραίο το ISO. Ου, σκούπα. Και λογικά και αυτό το round πάει εδώ. Πολύ ωραίο το τελείωμα. 0-2 το round για το Valentine. Ω, εδώ πέρα πήγε για Μικλαβή. Το τα πιάνει σε μένα έχει το μετζέ. Πάλι δε ρολάρι, πάλι δε ρολάρι. Τι είπα, ναι. Ποιο. Τα σέρνεις όλα με το που βλέπεις πάτωμα. Λίγο ξενέρα. Έχει ξενερώσει λίγο μέτσος. Πω, εδώ πέρα τσιπάει τα string counter. Ουουου, λάθος εδώ, θα μπορούσε να έχει τελειώσει. Ωραία εδώ πέρα το καλαράκι. Ωραία λέγει εδώ. Και τα γκασόλ, το ωραίο. Πω, θα γίνει αλλαγή τώρα. Όχι, δεν βγαίνει, λαβή. Μένει πολύ η ζωή. Πω, όχι, απίστευτο. Μένει ζωντανός. Hop kick. Θα πάει τοίχο λογικά. Πολύ ωραία την έστειλε στο τοίχο. Δεν σπάει εδώ πέρα την επιλογή. Η δεύτερη επιλογή μετά από τη μύτη λαβή σπάει. Τετράγωνο ή τρίγωνο ανάλογα την επιλογή. Νομίζω αυτή ήταν τετράγωνο που έκανε ωραίο το hop kick στη low. Bounce. Το κρατάει κάτω. Γιατί δεν κάνει τίποτα όμως. Μπορείς να χρεώσει κάπως καλύτερα. Ωραίο το χρώμα εδώ, τον κρατάει κάτω. Ήταν λίγο ύπουλο αυτό. Ω, λάθος, δεν κάνει, δεν ρολάρει κιόλας εκεί. Τα τρώει όλα. Τα πάντα πατάς και ρολάρεις εκεί. Φαίνεται να έχει το control τώρα εδώ. Ωραίο το bounce εδώ. Παίρνει τα συν και μαντάξεις για το τέλος. Get ready for the next battle. Ναι, χαίρομαι πολύ και εγώ την πατάω. Κάποια μπερδέματα με το tag crash. Όταν μπαίνεις με tag crash να πούμε ότι έχεις μειονέκτημα. Και ο Μέτσος πίστευε ότι με hop kick θα νικούσε την επιλογή της Michelle. Αλλά έφαγε το Horizon 2-1. Σάιθε, πλαβή. Ναι. Λοιπόν, οπ, να το κόμπο.
πάει γιατί έχω πολύ ωραία, ωραίο το bounce και πρέπει να τελείωσε. Πολύ ωραίο το κόμπο. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και ας μην το είδες. Oh, ωραίο mix-up εδώ πέρα. Hopkick δεν χρεώνει εδώ, αυτό χρεώνει hopkick. Τι τσιμπάει με τη λαβή όμως την πάει στον τοίχο. Πόπο, σκούπα, αλλά δεν το συνεχίζει. Άμα το έχει συνεχίσει. Καλά έκανε. Πόπο, armor king με rage, είναι πόνος. Πολύ καλά τα πάει εδώ, ωραίο. Α! Μπαίνει μετά crash του COVID την επίθεση. Έχει κολλήσει λίγο τώρα, δούμε το ωραία επιλογή. Κάτι πάει για throw, λάθος, hoptic. 2-0 τα round για το Μέτζο. Στο match point για να πάει στα grand finals. Hoptic with fire. Αυτό το setup που έκανε. Ωραία, mid love, ωραία, mid love. Όπω πω, έχει πει στο μυαλό του Βαν. Καταλαβαίνει ποτέ. Δεν πατάει τίποτα με το για κάποιο λόγο. Ouch, εδώ λογικά τελείωσε. 2-1 στα rounds, ακόμα match point για το Μέτζο. Το τσιπάει. Mortal Kombat. Οκ. Δεν ήμουν άγω για αυτό. Τέλος πάντων, έχει χάσει μισή ζωή ο King. Πρέπει να τον αλλάξει γιατί ένα λάθος και αυτό. 2-2, τελευταίο round για Grand Final. Διεκδικούν και οι δύο μια θέση για το Grand, για το Grand Final. Να πούμε ότι μόνο έως το Grand Final παίρνουν λεφτά. Από τρίτος τέταρτος δεν παίρνουν. Όπου γίνεται πάλι λάθος εδώ πέρα, τρελαίνεται. Όχι εδώ πέρα. Όπου πω. Για να δούμε, ο Armor θα κάνει ανατροπή. Μαντεύει πολύ σωστά. Τώρα εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει πάρει τα συν. Δεν θέλει να πέσει. Δεν θέλει να πέσει. Valentine και Νίβεκ τελικό, θα πάμε όμως για τρίτο τέταρτο. Πάμε τρίτο τέταρτο τώρα. Συνεχίζουμε τρίτο τέταρτο, Μέτζος με Μικελάντζελο. Πω, τι ανατροπή ήταν αυτή από το Valentine. Τι ανατροπή ήταν αυτή από το Valentine. Ωραίο. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Κάθε να χαλαρώσει. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, πάμε στο τρίτος τέταρτος. Τώρα έρχεται και ο Μικελάντζελο. Λοιπόν, θα παρακαλέσω το κύριο Ζάελο να λοιπόν, στο μικρόφωνο. Συμπέρασμα, γιατί έχασε ο Μέτζος από το Βαν. Γιατί έχασε ο Μέτζος για το Βαν. Ο Μέτζος έχασε από το Βαν γιατί ο Μέτζος δεν αγαπάει το Tekken Tag Tournament 2. Oh. Ενώ ο Βαν τα αγαπάει το παιχνίδι. Συνέβησαν ένα-δύο έτσι κουλαμάρες και στους δύο παίχτες. Ο ένας αντίδρασε σαν να οκ, δεν τρέχει τίποτα και ο άλλος απλά φρικάρε και παράτησε το game. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι γενικότερα, κάτι που ισχύει σε όλα τα fighting game, υπάρχουν κάποια περίεργα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή είναι hitbox, είναι τετράγωνα, είναι χαρακτήρες, είναι πολύγωνα, θα συμβούν περίεργα πράγματα, θα συμβούν collisions, θα συμβούν glitches, είναι όλα αυτά. Όταν κάποιος έχει πολύ αγάπη για το παιχνίδι, όλα αυτά τα παραβλέπει,
όπως και κάποια unbalance, κάποια γενικότερα πράγματα, τα παραβλέπει, αγαπάει το παιχνίδι, κάνει λίγο τα στραβά μάτια. Μα να τριχιάζει στα μάτια. Έτσι. Είναι κάποιος αλήθεια. Που δεν αυτό αγαπάει το παιχνίδι, θα τα τονίσει περισσότερο, παιδί μου. Θα πει ότι θα δει τις ατέλειες, είναι σαν να αγαπάς μια αγκόμενα, ας πούμε. Κοιτάξτε, να έχει και λίγο έτσι κάποια σηματάκι παραπάνω. Την αγαπάς, τη γουστάρεις, δεν σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Ένας άλλος θα τα προσέξει αυτά. Δεν θα γίνει μια βλάκια για πει χώρισα. Ναι, θα το ζωρίσεις λίγο. Μπράβο, καταλάβες. Και ειδικά να πούμε, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στο Tekken, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλά περίεργα. Έτσι είναι η αλήθεια αυτή. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτή. Είναι και 3D. Τα λάθη είναι. Είναι και 3D και είναι και πιο εύκολο να συμβούν αυτά τα περίεργα που λέμε αντίθετα με ένα 2D. Το οποίο είναι απλά σε μια δυσδιάστατη κατάσταση, πολύ τετράγωνα μάλλον. Έτσι. Ναι. Είναι, όπως και να το κάνεις, είναι πιο οργανωμένα. Θέλοντας και μην είναι πιο οργανωμένα. Σε δύο διαστάσεις μπορείς να τα ελέγξεις καλύτερα. Ναι. Στις τρεις διαστάσεις έχεις να βάλεις τρεις άξονες. Που εκεί πέρα πολλαπλασιάζονται τα λάθη. Και τώρα το θέμα είναι κατά πόσο, όπως είπες και εσύ, αγαπάς το παιχνίδι, να τα προσπεράσεις, να τα παραβλέψεις. Για να συνεχίσει να παίξει ακόμη πιο δυνατός. Ναι, και όχι ναι. Να σε πάρει από κάτω και ακριβώς, να πέσει η ψυχολογία σου. Μογιάζουμε τώρα, δεν έχουμε armor. Έχουμε μία. Μοιάζουν κιόλας. Ναι, βασικά δεν βλέπω διαφορά. Βασικά ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Η ουρά είναι. Όχι, η ίδια είναι η ουρά. Τι είναι ουρά. Ολόιδη είναι. Α, αυτό τώρα που πήγε να κάνει κόπο είναι του Μέτζου, ο οποίο είναι με Armor King. Α, έχουν διαφορετικό τέτοιο στην πλάτη νομίζω. Όχι, το ίδιο είναι. Ωραία, φίλε. Έχουν διαλέξει και δύο την τρίτη στολή που είναι copy-paste. Ναι, είναι copy-paste αυτό. Ναι, άμα δεν μπερδεύονται ήδη. Τι άπες. Λοιπόν, Jack με King. Ο Jack είναι με Rage. 6, 5, τελειώνει ο χρόνος. Ω, και αυτό θα του δώσει την νίκη σίγουρα. Ναι, πολύ ωραίο στο ένα δευτερόλεπτο. Πολύ ωραία. Και με KO, έτσι, δεν ήταν time-up. Ναι. Πολύ χρεώσιμο εδώ, αλλά δεν το χρέωσε. Πρέπει να πούμε ότι γενικότερα το ένα δευτερόλεπτο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Στον κόσμο των fighting. Στον κόσμο των fighting. Ναι, θυμάμαι, ας πούμε, Virtua Fighter 3 και τα λοιπά, ήταν κάτι 30 δευτερόλεπτα το round, έτσι. και μένανε, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα και ήταν το 1 τρίτο του round. Πολύ σκληρός, πολύ σκληρός εδώ. Πολύ δυναμικός. Σκληρός και βάναυσος, θα λέγαμε. Πάει πάλι για την ίδια επιλογή, το χρέος αυτή τη φορά. Wow, το τσίπι στο πάκρο λίγο. Λόγω του hitbox του Jack λογικά. Άλλους χαρακτήρες δεν τους έφτανε. Πήγε για το Lost. Για πιστεύεις ότι είναι η αδυναμία του Jack γενικότερα. Το μέγεθός του είναι η αδυναμία του και το αβαντάζ του. Μάλιστα. Το επεκτείνει τα κόμπο του γιατί έχει μακριά άκρα. Και από την άλλη τρώει κάποια κόμπο έξτρα λόγω του μεγεθός του. Μάλιστα, αυτό είναι αρχή και κατάρα. Ναι, εντάξει, και όσον αφορά το... να κάνει side πολλές κινήσεις. Δεν μπορεί να κάνει side. Δεν μπορεί να τις κάνει. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Αλλά έχει πολύ damage. Έχουν βάλει damage για να ισορροπήσουν το μέγεθος. Όλη αυτή την κατάσταση, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να... Πού τους μπερδεύω. Πω και με Rage λογικά. Θα χάσει. Τελείως. Και πρώτο... πρώτο game για το Μέτζο. 1-0 για το Μέτζο, ναι. Είναι για την τρίτη θέση. Ποζάρουν ένα στον άλλο, ναι. Αλλάζει. Άλλη μια σημείωση, πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε πολλά καινούργια πρόσωπα τις τελευταίες ομάδες. Πρέπει να πω ότι τα καινούργια πρόσωπα είναι μακράν περισσότερα από τα παλιά. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε τώρα ότι από παλιούς παίχτες εδώ βλέπω μόνο εσένα και το Μέτζο. Ναι. Δηλαδή, σε ένα τουρνουά Tekken βλέπουμε δύο παλιές φάτσες και μόνο καινούργιες φάτσες. Όταν λέμε καινούργιες, εννοούμε τους τελευταίους έστω μήνες, ας πούμε. Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Γιατί αρχίζουν να ανακαλύπτουν το game, να βλέπουν παραπάνω πράγματα γι' αυτό, να θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Ναι, γενικότερα η ελληνική σκηνή έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Έχουμε και το Injustice σε λίγο. Έχουμε σε το Injustice, ναι, το περιμένουμε. Το Mortal Kombat ήδη είναι στο Zenith όσον αφορά το επίπεδο εδώ στην Ελλάδα. Πολύ και με πολλές διακρίσεις και στο εξωτερικό. Και με πολλές διακρίσεις. Ελπίζουμε να έχουμε το ίδιο και στο Injustice. Νομίζω θα έχουμε. Και θέλω να πω κάτι τώρα γρήγορα, αλλά... Και εγώ έτσι πιστεύω. Θέλω να σε δω πρωταθλητή εκεί πάνω, στο Παρίσι, στη Γαλλία. Να ξαναπάω Γαλλία. Ναι. Λοιπόν... Ξεκινάει, first blow το Jack. Το δεύτερο είναι high. Α, έκανε τα κράτη. Πάρα πολύ δυνατά μπήκε ο Μιγκελάντζελο. Ωραίο τα τυχάει, αλλά... Αυτό whiffάρε λόγω του Jack. Κανονικά δεν whiffάρε.
Και αυτό βοήθησε λόγω του Τζακ. Γι' αυτό. Ναι. Wow. Επειδή είναι μεγάλος, τον απομακρύνει. Τον απομακρύνει από κάτι hit, κάνοντας το χαρακτήρα πολύ πιο δύσκολο να καταφέρουν να κάνουν κόμπο οι άλλοι χαρακτήρες. Λοιπόν, armor, άραξε στολή για να μπορέσουν να ξεχωρίζουμε επιτέλους ποιος από τους δύο armor είναι. Γιατί το έκανε καθυστερημένα και δεν είχε το κόμπο, τώρα το έκανε σωστά. Λοκάρει capital punishment. Με ελάχιστη ζωή και οι δύο χαρακτήρες του Μέτζου. Βρίσκει το Σάιψε 2-1, δεν μπορεί να κάνει κόμπο όμως. Κάνει τα κράζ με τον Τζακ, περίπου στα ίσα η ζωή, το κυνηγάει. Ωραία η λαβή εδώ, πόπο τάγκ λαβή. Δεν σηκώνεται, αλλά η συνέχεια, το τρίτο hit κάνει low crash και παίρνει το πρώτο μπαλάκι για αυτό το game. Τρώει το κάτω το διπλές βουνιές που πονάει πολύ. Όπο πω πω πω, στο Τζακ την γλίτωσε, στο Τζακ πρόλαβε να φύγει. Oh. Με rage ο armor, αλλά έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά ο Τζακ. Ωραίο το uppercut. Συνεχίζει, τελειώνει το κόμπο. Σκούπα, άλλαξαν στολές οι armor για να μπορέσουμε να τους ξεχωρίζουμε. Καλό, καλό αυτό. Πολύ κοντά να πάρει το round. Μικελάτελο αλλάζει, είσαι king. Πολύ δύσκολο εδώ πέρα, πρέπει να κάνει comeback τρελό. Ωραίο το σκίτσο του λαβή, ωραίο το low, ωραίο η hop kick. Αμάν, λες. Πολλές σωστές επιλογές που υφάρει όμως. Πάλι. Σπάει τη λαβή πολύ ωραία. Τζακ τώρα με rage, λίγη ζωή ο king. Μια φάπα. Ένα το είναι και εδώ χτύπημα είναι. Το whiff εκεί και λαβή στον αέρα, μάλιστα. Προσπαθεί με μακρινές κινήσεις. Α, εδώ δεν κάνει την επιλογή εκεί. Ήταν 50-50, ναι. Απλά συνήθως οι Τζακ δεν το παίζουν γιατί χρεώνουν και οι δύο επιλογές και δεν δίνουν ούτε κόμπο ούτε τίποτα. Λοιπόν, Giant Swing από τον King. Μακάρι να ρολάρει, δεν ρολάρε ούτε αυτός. Θα τους πιάσω όλους, θα τους κάνω practice το ρολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα πάει για τον τοίχο πολύ ωραία. Πετυχαίνει το Attack Assault. Ωραία λαβή, ωραίο το τελείωμα. Δεν σπάει τη συνέχεια. Με τρίγωνο σπάει, μου λέει ο Μέτζος. Ωραία συνέχεια εδώ, πόπο έκοψε. Έκοψε πίτα κάτω, διπλές μπουνιές. Wifari όμως. Ω, πόπο, big, big, big. Είχε την ευκαιρία του, είχε την ευκαιρία του. Για να δούμε, αμαν. Μπαίνει armor, το... κάθονται σε απόσταση. Αμαν. Γιατί δεν βρήκε. Ω, ωραία επιλογή. Με πολύ λίγη ζωή εδώ πέρα. Μπορούσε να χρεώσει και να τελειώσει, αλλά θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο ρίσκι. Λοιπόν, μπορώ να το χρεώσω. Το χρεώσω απλό καμπλέ. Είναι σε match point ο Μέτζος. Τουλάχιστον το χρέωσε όντως. Όπως μας λέει και ο Μέτζος, εδώ πάει να κάνει κάτι περίεργα. Τον έχει βάλει εκεί στον τοίχο. Σφυροκοπάει. Οχ, τι να το έχω πει. Πολύ ωραίο εδώ, άμα βρει και τείχο έχει τελειώσει, αλλιώς... Να το. Μπράβο. Πολύ το damage. Μάλιστα, τρίτη θέση για το Μέτζο, βλέπουμε εδώ, δίνει τα χέρια. Και είσαι έτοιμος για να περάσει τη σκηνή, έτσι. Πάω για το Grand Final. Είσαι, πας για το Grand Final, πας και για το CAS. Με το φίλο μας ο Βαν. Ο Βαν, ένα καινούριο ταλαντούχο παιδί. Πολύ καλό στα 3D. Τον έχω δει σε Tendora Live και Tekken. Δεν ξέρω αν παίζει και κανένα 2D. Μέτζος εδώ. Ξεκινάνε τα Grand Finals. Στο τελικό είναι ο Νίβεκ. Στο τελικό είναι ο Νίβεκ εναντίον του Βαλ.
3-3, best of 5. Best of 5. Λογικό, ναι, τελικό είναι. Best of 5, όποιος πάρει 3 νίκες όπως είναι κάθε φορά. Για να μάθει ένας μεγάλος τελικός. Έχουμε button check τώρα. Το μάτς θα ξεκινήσει μετά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Φτιάχνουν και τα κουμπάκια τους. Είναι έτοιμα τα παλικάρια. Ακούμε για αυτή την υπέροχη μουσική εδώ πέρα που έχουν βάλει τα παιδιά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καθόλου. Courtesy of Hidan. Εντάξει, το ακούσαμε μία-δύο φορές. Γελάσαμε. Γιατί και αν λέγεται πρέπει να τα αλλάξουμε. Αλλάχτε το. Το χορέψαμε, γελάσαμε. Βγάλαμε και ένα σφινάκι εκεί να πιούμε πάνω στο τερτελέ. Αλλά εντάξει, φτάνει. Επιλογές, εντάξει, Brian Paul κλασικά. Brian και Paul. Michelle Anna. Michelle Anna ήταν η JC. Α, δεν ξέρω, κάτσε να δούμε, γιατί έχει παίξει και η Anna και... Νάτος, Νάτος και Αποστόλης εκεί. Νάτος, αυτός είναι ο Χιντάν. Δεν ξέρω αν ακούστηκε από εκεί κάτω. Τελικός ήταν αυτός. Τώρα ξεκινάει. Brian... Ήρθα στην κατάλληλη στιγμή. Brian Paul. Ναι, ναι, Αποστόλης, ναι, εδώ. Το μάλιστα, έχουμε και τον Τέο Κίλερ εδώ. Brian Paul εναντίον. Brian Paul εναντίον Άννα και. Άννα Νίνα. Άννα Νίνα, ναι. Τέο Κίλερ, ένα σχολείο. Γρήγορα, πάμε. Αυτό το match θα τα κρίνει όλα. Πα, αυτό το match θα τα κρίνει όλα. Μάλιστα. Ο Νίβεκ παίρνει την, το προβάδισμα. Ο εκεί γουίφαρε για λίγο. Ναι. Ρετζαρισμένη εδώ η Άννα, θέλει λίγο προσοχή. Είναι σχεδόν στα μισά ο Πολ. Να προσέξει εδώ. Θέλει προσοχή βέβαια γιατί παίζει, παίζει, παίζει. Νικάει, νικάει, νικάει. Κάνει ένα λάθος και παραλίγο καληνύχτα. Αλλά δόξα τω Θεώ, το σώσε. Πάλι καλά. Δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό έτσι. Ω εδώ. Ή αλλιώ κοιμήθηκε ο Θεό που λέμε στο Mortal. Ωραία το πλέον πέρα τώρα είναι. Θα νιώσει την πίεση. Να αφήνει να αλλάξει. Πέρα και λογικά. Brian Fury. Α, δεν τελειώνει. Ναι, πάει για τον απλό καμπλό. Ωραίο το low. Μάλιστα, το first blood πάει στον Nivek με 1-0. Ωραίο το launcher εδώ. Ωραίο ξεκίνημα από το van. Α, για λίγο. Πω, πολύ καλό. Για να δούμε τώρα εδώ. Α, θα μπορούσε ίσως να χρεώσει το tag change με κάτι καλύτερο. Για να δούμε. Ο Brian τώρα με rage στη γωνία είναι λίγο τρομακτικός. Εδώ είδαμε Matrix. Unblockable. Ωραίο setup. Το σώζει. Δεν χαπαριάζει. Πολύ damage, πολύ damage, πολύ damage. Demolition Man. Ξαναβάζει τον Brian. Και δεύτερο round στον Ivek. Μάλιστα. Για να δούμε. Καλός τελικός μέχρι στιγμής. Καλό performance και από τους δύο. Για να δούμε τώρα στη γωνία εδώ πέρα. Ο Van κάνει το combo. Πάει για το mix-out. Γίνεται το sidestep. Ω, θα πάει το launcher. Πήγε για το reversal. Ωραίο το reversal εδώ. Ναι. Και τώρα εδώ θα γίνει το. Α, δεν χρέωσε. Φαινόταν ότι θα γίνει το τάξη. Να δούμε, μπαίνει στα μιξά πινίνα. Την κόβει ωραίο ο Νίβεκ. Δεν του βγαίνει το. Εκεί ήθελε jet uppercut. Το damage εδώ είναι μετικό απλά. Πω, πολύ damage. Για να δούμε, είναι πολύ καλό να πάρει το πρώτο round. Ωραίο το tackle. Και μα έλα. Α, γουιφάρει λαβή, αλλά. Μάλιστα, και παίρνει, κάνει το 2-1. Μένει ζωντανό. Μένει ζωντανό. Για να δούμε. Εκεί έγινε Tekken 2. Μπλοκάρει το low, είναι safe όμως. Κόβει ωραία την πρέσα εκεί. Χρεώνει ωραία το hop kick, launcher. Τρώει το low. Το combo είναι ωραίο αλλά δεν τελείωσε. Pop. Όλα τα πάντα. Αλλά δεν έχει να λέει, Brian και αυτό θα πονέσει. Θα πονέσει. Παίζει να τελείωσε βασικά. Ναι. Ναι. Για πες ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν, για πες το. Γιατί damage είναι αυτό τέλος πάντων. Τι damage είναι αυτό τέλος πάντων, και εγώ αυτό πήγα να πω. This is Marvel, baby. Πω, τι damage είναι αυτό, μετά λέμε για το Marvel. Να δούμε, πρώτο match πάει στον Nivek με ένα πολύ εντυπωσιακό combo ender. Ωραίο το launcher εδώ. Από το Val, χάνει το combo.
Δεν του πιέσει το reversal εκεί, δεν έχει τόσο active frames. Πιάνει το juggle και τελειώνει. Πάρα πολύ καλός ο Παν, εκπληκτικό. Παρότι έχασε. Παρότι έχασε. Στο κόμπο το ναι. Οχ, πω, κακή εδώ αρχή. Τώρα. All Phoenix. Ο Valentine βασικά, δεν ξέρω γιατί το λέω Βάν από συνήθεια. Βάλ τον φωνάζουμε. Έστω. Phoenix Master. Είναι στα ωραία του να ανταποδώσει. Phoenix Master, προβλέπετε perfect εδώ. Ούτε καν. Παραλίγο να γίνει perfect στο perfect. Για να δούμε εδώ πέρα. Whip, όχι. Και, ναι. Έσκυψε στο τέλος. Έσκυψε. Τι να κάνουμε. Έχω εδώ πέρα ένα Σάσου και Fanboy να πούμε και τρολάρι. Κούμπο ήταν αυτό ρε φίλε, όλο αυτό ήταν ένα κούμπο. Υπάρχουν και χειρότερα φίλε. Ήταν ένα hop kick αυτό. Να. Πολύ ωραίο το sidestep εκεί και το κόμπο από τον Ivek. Και τελείωσε. Με perfect. Κερνάει δύο μπάλες παρφέ. Για να δούμε τι έχει να πει για όλα αυτά ο Valentine. Ο Χιντάν επιστρέφει δίπλα στο φίλο του. Δίπλα στον αδερφό του. Αρχίζει το τρόλινγκ. Έχουμε το Χιντάν εδώ να πει ένα σχόλιο παρακαλώ για το Tekken Tag Tournament 2. Δεν μπορώ να πω τώρα τίποτα γιατί. Παρ' όλα αυτά δεν μασάει ο Valentine, παίρνει το round. Ναι, κάνει το 2-2. Για να δούμε. Αφήρω από πολύ το match. Ωραίο το έχω. Ωραία λαβή εκεί. Ωραίο το κόμπο από τον Valentine. Ωραίο και το όκι. Ωραίο το bounce εκεί. Δεν σηκώθηκε ο Ρανίβεκ. Ανταποδίδει. Ο Χιντάν έχει αρχίσει τα επιστημονικά του εδώ πέρα. Tekken Tag Tournament 2 Best Fighter Game of 2012. Και the best of Tekken Tag Game. In that game. Get ready for the next. Και ο Nivek κάνει το 2-0. Για να δούμε. Match point για τον Nivek. Για να θα μείνει ζωντανός ο Βαλ. Η δυναστεία των Whiff είναι εδώ, κοιτάξτε. High Crash Hop από τον Ball Phoenix. Since Tekken 2. Bitches. Για να δούμε, έχει πει δυναμικά, Παναγία μου. Αρχίζει τα down pokes εκεί, αρχίζει τα pokes. Άννα. Σε χρεώνει, καμπύλια. Πολύ ωραίο το counter εκεί. Θα κάνει το wall carry, θα το κάνει και τελείωσε. Όπως λέει και ο φίλος μου, όπως λέει και ο φίλος μου Αποστόλης ο Τζανιδάκης από την Κρήτη. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα εδώ Μέτζο. Υπάρχει μίζον, όχι απλά πρόβλημα. Πολύ ωραίο το throw εδώ. Nivek δεν μασάει. Αυτά τα πράγματα είναι 666. A number of the beast. Ωραίο το launcher. Ωραίο το launcher εκεί. Χάνει το combo όμως δεν έχει να λέει. Πολύ ωραίο το jet uppercut. Για να μου θα τελειώσει. Τον κατεβάζει. Για να δούμε. Η Νίνα με range είναι λίγο περίεργη. Πρέπει να προσέχει λίγο ο Nivek. Όχι, change of misery, δεν χαμπαριάζω λέει. Εδώ στο Tekken 3 διέλυσα ένα tank, θα αποβηθώ σε ένα μωρικαριόλα. Πολύ ωραίο το launcher. Για να δούμε. Όταν το Tekken ήταν ακόμα Tekken. Για να δούμε. Ωραία η πρέσα εδώ. Ο Nivek είναι αποφασισμένος να μην τον βγάλει από τη γωνία, αλλά αρχίζει τα low crash ο Val. Ωραίο το counter εκεί, μπαίνει η Άννα. Πολύ ωραίο το combo.
Το θέμα ποιο είναι όμως, είναι όλα αυτά τα κόμπος είναι ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπαίνει ο Πολάρας, ο Παυλάρας, κάτι γίνεται. Α, ορίστε, κοιτάξτε να δείτε. Α, εντάξει. Αυτό τώρα ας πούμε, αυτό τώρα ας πούμε ήταν κλασική περίπτωση βλάβης. Πολύ ωραίο το evade εκεί από τον Ibek. Wi-Fi το κόμπο γιατί είναι Tekken. Έχουν κάνει δίαιτα οι γκόμενες. Για να δούμε. Πού να το περιμένεις, εδώ εμείς δεν το περιμέναμε. Ο Νίβε ξεχύνεται σαν εμετό στην επίθεση. Ο Βαλ κάνει ένα πολύ ωραίο κόμπο, το blonde bomb του τρώει ο Νίβε, δεν χαμπαριάζει. Για να δούμε. Για να δούμε εδώ. Εδώ να μπελέπει και ο Νίβε δεν τελειώνει το match. Δεν ψηνέται. Ήθελε να μπλοκάρει την τελευταία απελπισμένη κίνηση του Βαλ. Και ο Νίβε είναι ο πρωταθλητής, the champion. Le champion. Ευχαριστούμε πολύ που μας δείτε.